Γεια σας. Και σήμερα κοντά σας με το Μάτι Γαρίδα. Πάντα ο στόχος μου είναι να σας δείχνω εύκολες και χρηστικές συνταγές με υλικά που πάντα έχετε στο σπίτι σας. Με τι ξεκινάω? Η παρέα μου. Με ένα ελαιόλαδο Άλτης. Τι έχω επιλέξει? Μα το ελαιόλαδο από τα Χανιά. Για τη συγκεκριμένη συνταγή, για την πικάτικη γεύση που μου δίνει και για το λαμπερό του χρώμα. Ποια είναι η συνταγή? Πένες με τόνο, κάπαρι και ελιές. Μια πολύ εύκολη συνταγή. Υλικά που τα έχει κάθε σπίτι. Φρέσκο κρεμμύδι, πιπεριά φλωρίνης, ντομάτα φρέσκια στον τρίφτη, λίγο άνηθο, λίγη κάπαρι ξαλμυρισμένη, τόνο, ελιές χωρίς κουκούτσι, λίγο βασιλικό, λίγο ξύσμα αλεμόνι, λίγο ζωμό, λίγο αλάτι και οι πένες. Μια πολύ γρήγορη συνταγή όπως εξήγησα και πολύ εύκολη την ώρα που γυρίζουμε από το γραφείο ή από το σχολείο. Ζεσταίνω το νερό και ξεκινάω. Ελαιόλαδο. Ο βασιλιάς μου. Έχει ζεσταθεί το ελαιόλαδο, το φρέσκο κρεμμύδι, την πιπεριά φλωρίνης. Είναι δύο οι λόγοι. Και η γεύση και το χρώμα. Το χρώμα μας προκαλεί, μας ανοίγει την όρεξη. Η ντομάτα που την έχω τρίψει στον τρίφτη. Καμία δυσκολία για το πιάτο αυτό. Καμία δυσκολία για τη συνταγή αυτή. Αυτό που πάντα λέω στις συνταγές μου είναι γρήγορα, χρηστικά υλικά, εύκολα υλικά και βέβαια φρέσκα. Να επιλέγουμε από πού ψωνίζουμε και τι είναι αυτό που αγοράζουμε. Για το ελαιόλαδο πάντα υποστηρίζω ότι το εμφιαλωμένο είναι αυτό που μας εξασφαλίζει μια ποιότητα μοναδική. Βλέπετε ότι κάνω ένα βρασμό στη φρέσκια ντομάτα μαζί με το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι. Προσοχή στην κάπαλη. Πάντα θέλω να είναι ξαλμυρισμένη. Την ξαλμυρίζουμε εμείς πάντα ξεπλένοντάς τη 3-4 φορές με νερό. Το ίδιο ισχύει και για τις ελιές. Θα την κόψουμε, θα αφαιρέσουμε το κουκούτσι και θα δοκιμάσουμε. Και το λέω αυτό και γιατί θα ξεπλύνουμε τις ελιές, δεν θα το κάνουμε αυτό, αλλά για να δούμε πόσο αλάτι θα προσθέσουμε στη συνταγή. Τώρα έχει αρχίσει το φαγητό και γίνεται πολύ ελληνικό. Η ντομάτα, η ελιά, το ελαιόλαδο. Χαμηλώνω τη φωτιά να δουλέψει σιγά σιγά. Περιμένω το νερό να βράσει. Προσθέτω και το βασιλικό. Όχι όλο. Κρατάω λίγο για το τέλος. Και λίγο από τον άνηθο. Αγκαλιάζει το κρεμμύδι πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό έχω επιλέξει το ελαιόλαδο από την Κρήτη. Γιατί είναι πικάντικο και έχει και ένα λαμπερό χρώμα. Θα γυαλίσει όλη η συνταγή. Θα το δείτε στο φινάλε. Το νερό έχει βράσει. Αλατίζω και προσθέτω τις πένες. Έχουν βράσει τα μακαρόνια, οι πένες. Τώρα προσέξτε, είναι μια συνταγή που δεν είναι απαραίτητο να έχετε πένες. Μπορεί να έχετε φιωγκάκια, κοφτό μακαρονάκι, κοχυλάκια. Ό,τι ζυμαρικό έχει το ντουλάπι σας. Μπαίνουν μέσα στην κατσαρόνα, ανακατεύουμε. Η φωτιά είναι στη μέση και προσθέτουμε τα υλικά, τα υπόλοιπα. Τον άνηθο, το βασιλικό, το ξύσμα λεμόνι, αλάτι. Με προσοχή το αλάτι είναι όπως σας είπα, δοκιμάζουμε τις ελιές, βλέπουμε που ξαλμυρίσαμε την κάπαρη. Άσχετα αν σας γράφω 2 ή 3 γραμμάρια, να είστε λίγο προσεκτικοί με αυτά. Ο τόνος που τον έχουμε σουρώσει, βγαίνουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε λίγο το ζωμό λαχανικών ως απορροφήσει. Είναι ζυγισμένος, θα το απορροφήσει σχεδόν όλο. Έχετε τελειώσει. Αυτό ήταν. Αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μου. Να σας βοηθήσω με το Μάτι Γαρίδα, με εξαιρετικά υλικά, να κάνετε απλές και γρήγορες συνταγές. Γύρισα από το γραφείο, ήρθαν τα παιδιά από το σχολείο. Τι κάνουμε? Ένα γρήγορο φαγητό με εξαιρετικά ελληνικά υλικά. Με ένα ελαιόλαδο μοναδικό. Πικάντικο, ναι. Λαμπερό, ναι. Θα το δείτε τώρα. Πάμε να το δείτε. Πάμε να σερβίρουμε. Έχω επιλέξει ένα βαθύ πιάτο. Σαν ποσότητα εμένα μου φτάνει, δεν ξέρω για εσάς. Ας το λύσουμε και λίγο. Η χρυσή σταγόνα. Και επειδή ο σκηνοθέτης μου είπε ότι δεν τον φτάνει αυτό, έχω και για εκείνον κάτι.
Κατσαρόλα έπρεπε να σου δώσω. Για τα μάτια σου μόνο. Δεν θα σε αφήσω με παράπονο. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Καλή απολαύση και σε εσάς, καλή επιτυχία και σε εσάς και θυμηθείτε, εύκολα, γρήγορα και απλά, με υλικά που πάντα έχουμε στο σπίτι.